Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μία λαγανίτσα express. Μία λαγάνα η οποία δεν θα έχει μαγιά, δεν χρειάζονται αναμονές, δεν χρειάζονται μίξερ, είναι πανεύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να συζήξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία κουταλιά του γλυκού baking powder. Είκοσι γραμμάρια ζάχαρη. 8 με 10 γραμμάρια αλάτι. Ανακατεύουμε. Ένα κουτί αναψυκτικό σόδα. 330 ml. Και προαιρετικά, αν θέλετε, 120 γραμμάρια ταχίνι. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά να έχουμε μία ζύμη η οποία έχουν ενσωματωθεί όλα μας τα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε για 10 λεπτά τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Εντάξει, 10 λεπτά μετά ανάβουμε το φούρνο μας, 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ρίξουμε το ζυμάρι μας, βάζουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο και θα ρίξουμε το ζυμάρι μας. Δουλεύουμε λίγο με τη σπάτουλα γιατί κολλάει λιγάκι. Εάν σας κολλάει βάλτε αλευράκι στον πάγκο. Έτσι έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειαστεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει. Βλέπετε. Θα πάρετε μία λαδόκολλα, θα βάλετε λίγο αλεύρι και θα μεταφέρετε τη λαγάνα. Διαμορφώνουμε. Βγαίνει μία αρκετά μεγάλη λαγάνα, έτσι. Και στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί. Θα βάλουμε λίγο νερό σε ένα μπολ. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Καλό είναι το νεράκι αυτό να είναι χλιαρό. Έτσι για να μπορέσει να διαλυθεί η ζάχαρη. Για να μπορέσει να κολλήσει το σουσάμι.
Να ξέρετε ότι στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο βάζω τα υλικά. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θα κάνουμε, θα πιάσουμε και θα αλείψουμε τη λαγάνα μας με νεράκι και ζάχαρη για να μπορέσει να κολλήσει το σουσάμι. Βάλτε νεράκι, μην το λυπάστε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σουσάμι. Πάμε τώρα να κάνουμε δαχτυλιές για να μην διαχωριστεί το πάνω μέρος με το κάτω. Άσχετα αν δεν έχει μαγιά, η λαγάνα μας είναι έτοιμη, πάμε για ψήσιμο, προθερμασμένο φούρνο, 200 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, η λαγάνα μας είναι έτοιμη, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες, έτσι. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!